σήμερα την Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Υγεία του Λιβεωρίδου στο Εκκλησιακό Κέντρο Δούνας Δυτικής Μακεδονίας, η οποία είναι και εκπρόσωπος της κυβέρνησης. Και βέβαια, όπως γνωρίζετε όλοι, το συγκεκριμένο εκκλησιακό γεγονός, το τρίτο Fresh Open Festival, γίνεται πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και είναι κάτι που θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Υπουργό για μια ακόμη φορά για την υποστήριξη αυτή. Γνωρίζουμε βέβαια και την άριστη συνεργασία, όλοι γνωρίζουν την άριστη συνεργασία που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια, ο Σύνδεσμος Βουνοποιών Καστοριάς και από την θέση που είχε η κυρία Τελιμπιωρίδου ως βουλευτής του νομού, αλλά και βέβαια και τώρα ως Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Θα συνεχίσουμε την επίσκεψη στα εκκλησιακά περίπτερα, θα γίνει μια απαραίτητη ξενάγηση και οι συνομιλίες βέβαια με τους συναδέλφους γνωπιούς, εκθέτες, οι οποίοι και θα εκθέσουν τους προβληματισμούς ή οτιδήποτε άλλο έχουν στην Υφυπουργό. Σας ευχαριστώ και πάλι που είστε σήμερα εδώ και την συνεργασία που είχαμε με τα αυτά. Εγώ από την πλευρά μου θέλω να συγχαρώ το Σύνδεσμο Γνωπιών Προφήτης Ηλίας και τον πρόεδρο, τον κύριο Γιάννη Κορετζίδη, για αυτή την πραγματικά πολύ όμορφη έκθεση, το τρίτο Festival, το οποίο τίνει να γίνει θεσμός. Είναι μια έκθεση που προβάλλει και το τοπικό προϊόν και την παραγωγική δραστηριότητα της περιοχής μας, αλλά και την πόλη της Καστοριάς. Θέλω να πιστεύω ότι η κρίση που περνάει η Γούνα αντιμετωπίζεται με τον καλύτερο τρόπο από τους οργανωμένους φορείς. Εμείς από την πλευρά της κυβέρνησης προσπαθούμε να βοηθήσουμε όσο μπορούμε στην αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων που, όπως καταλαβαίνετε, σχετίζονται με την διεθνή κρίση της Γούνας και κυρίως με την κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη Ρωσία. Πράγματι, το τρίτο Fair Festival είναι υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Είναι το λιγότερο που μπορούσαμε να κάνουμε. Γνωρίζετε πολύ καλά. Όλο αυτό το διάστημα έχουμε πράγματι μια πολύ καλή συνεργασία με το Σύνδεσμο που είχε και σαν αποτέλεσμα τη μεγάλη επιτυχία της αδειοδότησης αυτού του εκθεσιακού κέντρου. Θέλω να πιστεύω ότι ο κλάδος ενωμένος θα μπορέσει να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που υπάρχουν και τα προβλήματα που υπάρχουν και να ευχηθώ σε όλους τους εκθέτες καλή επιτυχία. Ήδη έχω πληροφορηθεί ότι υπάρχει μια σημαντική επισκεψιμότητα από εμπόρους. Εύχομαι αυτό να εκφραστεί στην πράξη με παραγγελίες και να δείξει αυτό το τρίτο Fair Festival ότι μπορεί οι δράσεις των συλλόγων να αποτελέσουν το έναρσμα για την επανεκκίνηση του κλάδου της Γούνας, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για την οικονομία της περιοχής. Καλή επιτυχία σε όλους. Να ρωτήσω λίγο κάτι, κύριε Τελεγορίδου, σε σχέση με την αναμετρήση που είπατε, αυτό δηλαδή που έχει προχωρήσει και έχει ανακοινωθεί και έχει οριστικοποιηθεί. Έχει οριστικοποιηθεί και στα χαρτιά, είναι κάτι το οποίο έχει διεκπαιρεωθεί και έχει ολοκληρωθεί. Έχει ολοκληρωθεί και πλέον ο Σύνδεσμος μπορεί να κάνει εκθέσεις και διεθνείς εκθέσεις και νομίζω ότι ήταν ένα αίτημα πάρα πολύ δίκαιο και πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δίνει την δυνατότητα πλέον στο Σύνδεσμο χωρίς να έχει τον βραχνά των προστήμων, όπως γνωρίζετε πολύ καλά το προηγούμενο διάστημα, να κάνει τα εκθεσιακά γεγονότα που δίνει, ότι μπορούν να βοηθήσουν τον κλάδο και την περιοχή. Και κάτι ακόμη σε σχέση με το θέμα των εργαζομένων, των ανθρώπων που ασχολούνται. Θα εκπονηθεί κάποιο πρόγραμμα, υπάρχει κάποια συνεννόηση ή κάποιο αίτημα για το πώς θα στηριχθούν και οι γουνοποιητικές επιχειρήσεις αλλά και όλοι αυτοί που είναι πλέον άνεργοι? Όπως γνωρίζετε, πριν από μία εβδομάδα, 10 μέρες περίπου, επισκέφθηκε την περιοχή μας και ο Υφυπουργός Εργασίας, ο κ. Ηλιόπουλος. Εκεί στην ακρόαση των φορέων, στη συζήτηση που υπήρξε, φάνηκε η ανάγκη να υπάρχει μια στοχευμένη δράση για την αντιμετώπιση της ανεργίας στον κλάδο της γουνοποίησης. Ήδη συζητάμε πώς θα μπορέσουμε στοχευμένα μέτρα για νέους ανέργους και για ανέργους οι οποίοι είναι μακροχρόνια άνεργοι να μπορέσουν να στηριχθούν. Νομίζω ότι θα έχουμε σύντομα αποτελέσματα μετά από τη συζήτηση που γίνεται με το Υπουργείο Εργασίας. Η παρουσία του κ. Ηλιόπουλου στην περιοχή αποδεικνύει ότι το ενδιαφέρον είναι πράγματι σημαντικό.